Είναι όντως αντιφατικό και θα έλεγα ότι εδώ πέρα η πολιτική συγκρούεται μεταξύ της. Δηλαδή έχουμε ένα συγκεκριμένο ας πούμε φορέα, ο οποίος είναι το Υπουργείο τέλος πάντων Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, όπου ενεργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και βεβαίως έχουμε από την άλλη μεριά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού σε ένα άλλο επίπεδο, ο οποίος έχει πει κάτι διαφορετικό, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δικαιολογίες μπορεί να εμφανιστούν πολλές, είναι προσωρινό, είναι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Όμως, πραγματικά εμείς πρέπει να πατήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δήμος και σαν κοινωνία σε αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, που παραλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, και βεβαίως με την συνεργασία και των 4 βουλευτών, που μάλιστα είναι του κυβερνώντος κόμματος, όπως και το κάνουμε, θα πρέπει να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, δηλαδή αυτό να περιέλθει στο Δήμο Χανίων. Κάτι τελευταίο. Τι αντάλλαγμα συγκεκριμένα έχει να προτείνει ο Δήμος, διότι και αυτό παίζει στο τραπέζι ως γνωστόν. Υπάρχει συγκεκριμένο σημείο ή κτίριο, δεν ξέρω τι. Ένα στοιχείο είναι ότι πριν εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, επειδή βρισκόμασταν σε συνεννοήσεις και το θέμα του ανταλλάγματος με βάση την νομοθεσία βέβαια η οποία υπάρχει, ήταν εκ μέρους του Δήμου Χανίων μία τέλος πάντων θέση, η οποία έλεγε ότι έχουμε ένα οικόπεδο στο ακροτήρι, αυτό που είναι συνδιοκτησία με την ΤΕΟΣ Ολυμπιακή Αεροπορία, και αυτό το εξετάσαμε ότι θα μπορούσε να είναι ισόπωση παραχώρηση με την αξία που έχει το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Συνυπολογίζοντας βέβαια ότι αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός σχεδίου. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε εκείνη την πρόταση. Είναι ένα κίνητο που στην πραγματικότητα είναι ένα κίνητο που δεν είναι καθαρό, που δεν έχει να το κάνει προς το παρόν τουλάχιστον κάτι ο Δήμος Χανίων, και θα ήταν για μας ευνοϊκό, όπως ο καθένας καταλαβαίνει, να μπορούσε να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή. Δυστυχώς δεν το δέχονται αυτό, για το λόγο βέβαια που και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το ακίνητο θα ήταν καλό να το πάρουν, διότι και αυτοί βλέπουν ότι είναι ένα μπερδεμένο ακίνητο και ένα ακίνητο που δεν τους χρειάζεται. Και ζητούν ένα σημαντικό ποσοστό να διατηρήσουν πάνω στο ήδη υπάρχον στρατόπεδο Μαρκοπούλου, το οποίο ποσοστό καταρχήν έχει αναφερθεί ότι θα αγγίζει περίπου το 50% της παρούσας έκτασης. Δηλαδή αυτοί θέλουν να εκμεταλλευτούν το μισό στρατόπεδο, αυτό θέλουν. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι αυτό δεν το δεχόμαστε.